Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Καλό μήνα. Μπήκαμε στον Οκτώβριο. Είναι ο μήνας του εφόρου. Είναι αφοσιωμένος στους εφόρους και στις εφορίες της Ελλάδος. Είναι ο μήνας που μέσα σε αυτόν θα φανούν στις οθόνες. Έχουμε εξυγχρονιστεί. Θα φανούν στις οθόνες τα βάρη που έχουμε να σηκώσουμε στους ώμους και θα είναι βάρη δυσβάστακτα, πολύ βαριά για το ελληνικό μικρομεσαίο νοικοκυριό. Μπαίνουμε λοιπόν σε ένα διαβολοδιάστημα περίπου 45 έως 50 ημερών. Προσέξτε, δεν είναι μόνο τα φορολογικά βάρη, είναι και το γεγονός ότι αν στις 15 Οκτωβρίου δεν ξεκινήσει η διαδικασία ανασυγκρότησης των ελληνικών τραπεζών και δεν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/12 του 2015, τότε από τον καινούριο χρόνο το 2016 θα μπει χέρι στις καταθέσεις. Θα έχουμε κούρεμα καταθέσεων. Πρέπει λοιπόν να τρέξουμε. Και τα πρώτα σήματα κινδύνου δίδονται και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δίδονται και από περιοδικά και εφημερίδες που σχετίζονται με τις Βρυξέλλες και περνάνε τη γραμμή των Βρυξελών, δίνονται απευθείας και από τις ίδιες τις Βρυξέλλες. Η κυβέρνηση λοιπόν πρέπει να τρέξει. Καλές οι εκλογές, καλό το αποτέλεσμα το οποίο πήρε ο Αλέξης Τσίπρας, καλά τα ταξίδια στο εξωτερικό, από την άλλη πλευρά καλές οι εκλογές οι εσωκομματικές στη Νέα Δημοκρατία, αλλά εάν θέλει η κυβέρνηση πρώτα και μετά ο πολιτικός κόσμος να μπορούν να κοιτάνε τους πολίτες κατάματα από εδώ και πέρα, πρέπει να φέρουν σε πέρας αυτή την προσπάθεια και να τη φέρουν μέσα σε τέρμινα τα οποία είναι πολύ αυστηρά προσδιορισμένα. Διαβολοδιάστημα λοιπόν, 1,5 μήνα, 45 περίπου ημερών. Κατά τα άλλα, συγκλονίζουν την ελληνική κοινή γνώμη οι αποκαλύψεις της Κατερίνας Περιστέρη για την πραγματική ταυτότητα του ταφικού μνημείου στην Αμφίπολη. Η κυρία Περιστέρη, ξεσηκώνοντας όμως για μία ακόμη φορά αντιρρήσεις και δημιουργώντας τριβές με επωνύμους ακαδημαϊκούς συναδέλφους της, είπε ότι η δική της έρευνα για την Αμφίπολη έχει καταλήξει πως πρόκειται για ταφικό μνημείο για τον Ηφαιστείωνα, τον επιστήθιο φίλο στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο μάλιστα έγινε κατά παραγγελία του Μακεδόνα Στρατιλάτη. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι φεύγοντας χτες το βράδυ από το κανάλι, γύρω στις 11 η ώρα, επειδή υπάρχει ένα κταίο εδώ κοντά μας, έγινα μάρτυρας αυτής της απίθανης κατάστασης που επεκράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στα κταίω όλης της χώρας. Μέσα στο σκοτάδι ατελείωτες ουρές ιδιοκτητών αυτοκινήτων για να μπορέσουν να περάσουν και να γλιτώσουν τα πρόστιμα. Κάτι η αδιαφορία του κράτους σε σχέση με τις ανάγκες των πολιτών. Κάτι η αδιαφορία και η αμέλεια των πολιτών δημιούργησε αυτή την κατάσταση αφρικανικού τύπου. Εν πάση περιπτώσει, δέησε η πολιτεία και έδωσε τη λύση, έστω και αργά. Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου είναι η νέα προθεσμία που δόθηκε. Θα παρακαλέσω τους φίλους που μας βλέπουν να λάβουν εγκαίρως τη φροντίδα που πρέπει για να μην έχουμε επανάληψη του φαινομένου αυτού. Κατά τα άλλα, κυρίες και κύριοι, οι εσωτερικές διαδικασίες καλά κρατούν στη Νέα Δημοκρατία. Βαγγέλης Μημαράκης είπε σήμερα ναι, θα είμαι υποψήφιος. Οι μονομάχοι ετοιμάζονται και αύριο στις 6 θα ξέρουμε ποιοι κατάφεραν να μαζέψουν τις επίσηλες 50 υπογραφές και ποιοι όχι. Θα μεσολαβήσει ένα διήμερο ανάπαυλας. Τη Δευτέρα συνεδριάζει η ΚΕΦΕ, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, για να εξετάσει τις ενστάσεις που τυχόν θα υποβληθούν και το απόγευμα της Δευτέρας, αν θυμάμαι καλά τις σχετικές ημερομηνίες, θα γίνει η επίσημη ανακήρυξη των υποψηφίων. Ο Βαγγέλης Μημαράκης φαίνεται να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό υποστήριξης από τα κομματικά στελέχη. Από την άλλη πλευρά, ο Απόστολος Τζιτζικώστας φαίνεται να σαρώνει στη νεολαία και στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Ο κύριος Μητσοτάκης από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φαίνεται να έχει ιδιαίτερη απήχηση στον κόσμο της επιχειρηματικότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και ο Άδωνης Γεωργιάδης προσπαθεί να συγκεντρώσει τις 50 υπογραφές για να μπει και αυτός στο στίβο, στην αρένα της εσωκομματικής αναμέτρησης.
Απόψε συζητούμε τα γεγονότα και τα σχολιάζουμε με τον κύριο Νίκο Συρμαλένιο, βουλευτή Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς μας ήλθατε. Καλησπέρα. Και με τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, πρώην υπουργό και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς μας ήλθατε. Καλησπέρα, κύριε Μαγκετόπουλο. Είπαμε πολλά, νομίζω. Ξεκινάω από εσάς, κύριε Συρμαλένιο. Θα ήθελα πριν σας δώσω το λόγο να παρακαλέσω το κοντρόλ να δούμε ορισμένα αποσπάσματα από τα όσα είπε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα δείπνο που παρέθεσαν προς τιμήν του τα στελέχη του Greek Initiative. Το σημαντικό σε αυτό το δείπνο είναι ότι τον προσφώνησε η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου. Τον προσφώνησε και είπε λόγια που νομίζω ότι πρέπει να ακουστούν για τον κύριο Τσίπρα, όπως και ένα μέρος των δηλώσεων που έκανε. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη φορά εμφανίστηκε προετοιμασμένος, μίλησε για την επιχειρηματικότητα, μίλησε για την ανάγκη να υπάρξουν επενδύσεις από την Ομογένεια. Και καλά έκανε, γιατί μεταξύ των συνδετημόνων σε αυτό τη μεγάλη εκδήλωση του Greek Initiative υπήρχαν και ορισμένοι Έλληνο-Αμερικάνοι από τους πλέον πλούσιους που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα. This man who won beginning of the year, you know, the Greek people reaffirmed their trust into him for a second time and is bearing with him the heart, the hopes and the faith of the Greek people. And of course, he was on a roller coaster with Greece through negotiations and threats and partners that they were not exactly partners and elections and the referendum and finally he brought a deal. An agreement. Prime Minister of Greece, Alexis Tsipras. I'm here to ask you to become agents of change for Greece. And I think that now it's time to do that. Now is the time to do that. Greece needs you today more than ever. It is a unique moment in time when together we can chart a different future for Greece. I know that, as I said before, all of you loves Greece. Since you love Greece, you have to support it, especially at this critical period. The vote of the Greek people has ensured a stable government with a four-year time horizon. So Greece now has a government, and I want to assure you about that, has a government with a strategic vision for the country. No matter if we are right or left, we are Greeks. And we have to do the better in order to see our country in a better position. Καλά τα είπε. Δεν έχει σημασία αν είμαστε αριστεροί ή δεξί. Έχει σημασία ότι είμαστε Έλληνες και έχει σημασία να συμβάλλουμε όλοι και να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να πάει η Ελλάδα καλύτερα. Κύριε Συρμαλένιε, εγώ εκεί που διαφωνώ, διαφωνώ και τα λέω χοντρά. Εκεί που συμφωνώ, πάλι συμφωνώ και πάλι τα λέω χοντρά. Αλλά θέλω να μου πείτε, αισθάνομαι ότι κάποιοι ίσως σύντροφοί σας στο ΣΥΡΙΖΑ, αν άκουσαν την κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου να λέει αυτά τα καλά και τα αριστερά, σε εισαγωγικά, για τον κύριο Τσίπρα, θα έχουν σοκαριστεί. Είναι έτσι? Τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε να δείτε. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συμβεί δραματικά γεγονότα στη χώρα μας. Η κρίση έφτασε σε μία παρόξενση που δεν παίρνει άλλο. Φτάσαμε στον πάτο του πάτου του βαρελιού, πληρώνοντας αμαρτίες πολλών δεκαετιών, προηγούμενων δεκαετιών, και λάθη, αν θέλετε, και επιλογές κυβερνήσεων που μας κυβέρνησαν όλες αυτές τις δεκαετίες. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τη χώρα να διαχειριστεί μια κατάσταση την οποία... Εγώ άλλο ρώτησα.
Ναι, θα σας απαντήσω. Την οποία κληρονόμησε. Νομίζω ότι πραγματικά ο Πρωθυπουργός έχει ένα όραμα πρώτα απ' όλα για τη χώρα και για το λαό αυτής της χώρας, βάζοντας φυσικά το κοινωνικό πρόσημο υποστήριξης των αδύναμων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα προωθώντας το εθνικό πατριωτικό στοιχείο της χώρας μέσα σε μια Ευρώπη που θέλουμε να αλλάξει και μέσα σε μια παγκοσμιοποίηση. Τώρα, η οποία... για να σας τσιγκλίσω, πού κολλάνε αυτά με την κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου? Κοιτάξτε, η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου προφανώς σε ένα ακροατήριο στο οποίο βρίσκονται Έλληνες, βρίσκονται φιλέλληνες, οι οποίοι πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν τη χώρα και έχουν τον τρόπο να το βοηθήσουν, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ μίζερο εάν έκανε μια διαφορετική παρουσίαση. Και εγώ άλλο λέω. Ναι. Σοκάρει ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς όχι εσάς. Σοκάρει ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το γεγονός ότι η κυρία Αγγελοπούλου φαίνεται να υποστηρίζει τον κύριο Τσίπρα? Είναι γνωστό αυτό άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά. Και να συμμερίζεται ορισμένες από τις απόψεις του κύριου Τσίπρα. Είδατε τι είπε για τους εταίρους. Τους Ευρωπαίους εταίρους. Λέω, σοκάρει κόσμο στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό? Ή αρχίζει και το ενσωματώνει και το χωνεύει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την πορεία μετάλλαξης που περνάει? Όλα τα πράγματα είναι ένα στοίχημα. Πιθανόν να σοκάρει κάποιους συντρόφους και συντρόφισσες. Αλλά... φυσικά σοκάρει πολύ περισσότερο αυτούς που αποχώρησαν τελευταία από το ΣΥΡΙΖΑ. Πρόλαβαν αυτοί και φύγανε. Και έφτιαξαν τη λαϊκή ενότητα. Όμως νομίζω ότι το διακύβευμα, τουλάχιστον για τα άμεσα επόμενα χρόνια, προφανώς δεν είναι ο σοσιαλισμός. Ο σοσιαλισμός για μας παραμένει το όραμα. Ο σοσιαλισμός με δημοκρατία και με ελευθερία παραμένει ένα όραμα ζωντανό, ένα όραμα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή όμως προέχει σε μια κατάσταση όπου η χώρα ήταν υποπτώχευση, που η χώρα κατέρεε, που πρέπει να σταθεί στα πόδια της, να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα σταθερό πλαίσιο και νομίζω ότι οι επενδυτές είναι καλοδεχούμενοι στο βαθμό που υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο κανόνων φορολογίας και γενικότερα μιας οικονομικής πολιτικής. Ταυτόχρονα όμως είναι φανερό ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ενταχθούν σε ένα πλαίσιο σεβασμού περιβαλλοντικών και κοινωνικών όρων και προϋποθέσεων. Μάλιστα. Που θα καθορίζει. Μάλιστα. Η δική μας νομοθεσία. Μάλιστα. Φυσικά βέβαια δεν είμαστε μόνοι μας αυτή τη στιγμή όντας μέσα σε μνημόνιο. Μάλιστα. Και αυτά που θα θέλαμε να τα δούμε λοιπόν αυτά. Άμεσα να δούμε τα κάνουμε, την εξέλιξη. Μας βάζουν και κάποια εμπόδια. Εν πάση περιπτώσει, με τη στήριξη του λαού πιστεύω θα ξεπεράσουμε. Να δούμε λοιπόν την εξέλιξη. Και θα φτάσουμε να σε δούμε ένα την εξέλιξη. Τέλος. Εγώ θέλω να καλέσω τους τηλεθεατές μας στο 210-3489-008 να μας πούν πώς είδαν τον πρόλογο της κυρίας Γιάννας Αγγελοπούλου και την προσφώνησή της στον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Οι καιροί αλλάζουν, οι άνθρωποι τροποποιούν απόψεις και ιδέες, μετασχηματίζονται τα κόμματα και οι πολιτικές προσωπικότητες. Πώς λοιπόν αντιδρούν αυτοί που μας βλέπουν? Κύριε Βανιτόπουλε, η δική σας αντίδραση? Κοιτάξτε, προσέξτε, είναι ένα στιγμιότυπο που δεν παίχτηκε από τα περισσότερα κανάλια. Παίχτηκε από ένα κανάλι απόψε και εμείς είμαστε το δεύτερο κανάλι. Ο μετασχηματισμός αυτός αφορά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αφορά την κοινωνία. Νομίζω ότι τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Προφανώς όταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Πρωθυπουργός της χώρας μας είναι στο εξωτερικό και μάλιστα σε ένα ταξίδι από το οποίο προσδοκά κανείς να προσελκύσει επενδυτές, όλοι ευχόμαστε το ταξίδι αυτό να είναι επιτυχές. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, το δεύτερο είναι ότι υπήρξαν κάποιες αβελτηρίες και κάποιες αδυναμίες. Ιδίως στο τέτ-α-τέτ με τον Κλίντον, παρουσία εκπροσώπων πολλών επενδυτικών φαντς. Ναι. Δηλαδή, εκεί εντοπίζετε την αδυναμία. Σε κάποιες απαντήσεις, οι οποίες, αν θέλετε, δεν ήταν σωστές κατά τη γνώμη μου, υπό την έννοια ότι εξέθεσαν τη χώρα, γιατί όταν μιλάς για διαφθορά, κάτω από το τραπέζι, για γραφειοκρατία, όλα αυτά, δείχνεις μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά προτρέπει όλους αυτούς τους ανθρώπους να μην επενδύσουν στην Ελλάδα. Εκεί νομίζω ότι οι απαντήσεις ήταν ατυχείς και δεν συνέβαλαν στο σκοπό του ταξιδιού. Το τρίτο ζήτημα ήταν αυτό το θέμα το οποίο δημιουργήθηκε με τα Σκόπια, το οποίο έπρεπε να είχε προληφθεί
το οποίο πρέπει να έχει προβλεφθεί και να έχει αποφευχθεί. Νομίζω και έχει ευθύνες στο ΙΠΕΚΣ. Συνολικά, και ίσως το διπλωματικό γραφείο του Πρωθυπουργού. Από εκεί και έπειτα να κάνω και ένα γενικό σχόλιο όσον αφορά τις επενδύσεις και την προσέλκυση επενδύσεων, κ. Παναγιωτόπουλο. Καλό είναι, οι Πρωθυπουργοί πάντοτε το κάνουν, πηγαίνουν σε road shows, όπως τα λέμε, να προσπαθήσουν να προσελκύσουν επενδυτές. Ναι, η ουσία όμως είναι πια. Ότι δεν χρειάζεται κανείς να τρέξει να προσελκύσει επενδυτές. Ο επενδυτής ξέρει να έρθει, αρκεί να έχει φτιάξει εσύ ένα περιβάλλον σταθερότητας. Αυτό που χρειάζεται η χώρα μας για να προσελκυστούν ξένοι επενδυτές είναι ένα πολιτικά σταθερό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που θα υπάρχει, αν θέλετε, ένα σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα. Πλαίσιο, ναι. Ένα περιβάλλον το οποίο θα έχει μειώσει τη γραφειοκρατία. Ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι φιλικό προς τον επενδυτή. Δεν τα έχουμε πετύχει αυτά. Εάν αυτό το περιβάλλον δημιουργηθεί, να είστε σίγουροι ότι οι επενδυτές θα έρθουν. Δεν χρειάζεται καν να πάμε να τους προσελκύσουμε. Συνεπώς, νομίζω το βάρος πρέπει να το ρίξουμε εκεί. Μάλιστα. Περνάω τώρα στον κύριο Σιρμαλένιο. Τι γίνεται στα νησιά με το ΦΠΑ? Η 1η Οκτωβρίου επήλθε και έχουμε αλλαγές. Εσείς είστε βουλευτής Κυκλάδων, ο κόσμος φαίνεται να διαμαρτύρεται από ό,τι βλέπω στα κανάλια. Τι λέτε στους δικούς σας ανθρώπους, στους εκλογείς σας για αυτή την αλλαγή? Καταρχήν πρέπει να δώσω μια απάντηση στο θέμα που είπε ο κύριος Αρβανιτόπουλος, ότι κακώς μίλησε για διαφθορά και για διαπλοκή ο κύριος Τσίπρας. Θεωρώ ότι πολύ καλή. Ότι έτσι εκθέτει γιατί, τη χώρα. Για συναλλαγές, ναι, κατά το τραπέζι, το λάδο, νομίζω ότι οι πάντες. Μπορεί να πει, ξέρουν... με συγχωρείτε, πάντα το πει διαφορετικά. Δηλαδή, γίνονται, ναι, προσπάθειες να βελτιώσουμε τα πράγματα. Αλλά όταν περιγράφει μια κατάσταση που είναι σάθρη, γιατί θα έρθει ο επενδυτής στην χώρα σαν που δεν τα αποκρίνεται και στην πραγματικότητα. Έτσι, οι πάντες γνωρίζουν, κύριε Αρβανιτόπουλε, ειδικά αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να επενδύσουν τα κεφάλαιά του, ποια είναι η πραγματική κατάσταση στη χώρα. Δεν νομίζω ότι. Καλά, κύριε Σιμαλένη, δεν είμαστε Ουγγάντα. Μπορεί να έχουμε κάποια προβλήματα, αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα, αλλά μην δυσφημίζουμε. Μου θυμίζεται αυτό που έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου. Πήγε και κρέμασε μια χώρα στα μανταλάκια και μετά όμως, είδατε τα επακόλουθα. Ακούστε, είναι όμως ένας στόχος για αυτά τα χρόνια, τα επόμενα χρόνια, πραγματικά να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Σύμφωνοι. Αυτό είναι άλλη θέση. Της διαπλοκής και της διαφθοράς, έτσι αυτή, ώστε... Ότι προχωράμε, και κάνουμε αλλαγές, αυτό είναι το θετικό μήνυμα. Και η φορολογία να αυξηθεί υπέρ του κράτους και άρα να είμαστε σε θέση να έχουμε εκείνα τα ισοδύναμα για να απαλύνουμε τις κατηγορίες που πλήττονται. Και μία από αυτές τις κατηγορίες, και έρχομαι κύριε Παναγιωτόπουλο τώρα να σας πω για τα νησιά, μία από τις κατηγορίες είναι και τα νησιά. Προφανώς και στη συμφωνία στο Μνημόνιο 3 που ψηφίστηκε προβλέπονται τρία στάδια. Mm-hmm. Στο πρώτο στάδιο δώσαμε μία μάχη εσωτερικού χαρακτήρα, στην οποία φυσικά και η κυβέρνηση είχε τη διάθεση, διότι κανείς μας δεν είναι ευτυχής που αυξάνονται οι μειωμένοι συντελεστές του ΦΠΑ στο Αιγαίο. Είναι μία διάταξη τιμωρητικού χαρακτήρα, θα έλεγα, από τους δανειστές. Θα το απορροφήσουν προς τη χώρα μας. Που ακόμη έχουν σεζόν τουριστική, έτσι. Η Σαντορίνη έχει ακόμη κόσμο. Η Μύκονος έχει ακόμη κόσμο. Βεβαίως έχουν. Και μπράβο γι' αυτό. Η Ρόδος έχει ακόμη κόσμο. Για να φύγω από τις Κυκλάδες. Γι' αυτό ακριβώς μπήκε μόνο σε αυτά τα έξι νησιά, σε αυτή τη φάση. Μπήκε σε έξι νησιά, όπως ξέρετε. Υπήρξαν νησιά στα οποία έμειναν απ' έξω και καλώς έμειναν απ' έξω. Το καλύτερο θα ήταν κανένα νησί να μην έχει αυξημένο ΦΠΑ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που μπήκε μέσα στη συμφωνία και επειδή δεν θέλουμε να είμαστε ανακόλουθοι με αυτά τα οποία συμφωνήσαμε, διότι έχουμε μεγάλες μάχες μπροστά μας, πρέπει να φτάσουμε στην αξιολόγηση για να γίνει αυτή η μεγάλη συζήτηση για το χρέος, που ήδη ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον σε όλα τα διεθνή φόρα, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τώρα στον ΟΗΕ και στις συζητήσεις που έχουν γίνει. Οι ξένοι είπαν, η κυρία Λαγκάρτ, στον κύριο Σταθάκη, να τελειώσει η αξιολόγηση, να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις και προς τα τέλη του χρόνου θα δούμε τι θα γίνει. Προφανώς, με το χρέος. Αλλά κοιτάξτε, ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα παγκόσμιο ζήτημα, το ζήτημα του ελληνικού χρέους. Είναι ένα πολύ θετικό γεγονός και όλοι πλέον παραδέχονται ότι το χρέος αυτό δεν είναι βιώσιμο. Άρα η μεγάλη μάχη που έχουμε να δώσουμε για το χρέος, και αν καταφέρουμε να υπάρξει απομείωση, δηλαδή μείωση της ονομαστικής αξίας του χρέους, με όποιο τρόπο συμφωνηθεί, θα είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα για την ελληνική οικονομία, για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε πόρους. Μέχρι τότε όμως πρέπει να ψηφιστούν πολλά
ταχύτατα και να εφαρμοστούν ταχύτατα. Και γι' αυτό σας είπα ότι. Και αυτά τα πολλά είναι δύσκολα. Είμαστε συνεπείς. 1η Οκτωβρίου έπρεπε να μπουν κάποια νησιά στον αυξημένο ΦΠΑ. Και μπήκανε, μάλιστα. Μπήκανε. Ελάτε για να προχωρήσουμε. Γλιτώσαμε κάποια, παραδείγματος χάρη Σύρος, επειδή και ο κόσμος δεν το ξέρει. Ακούει ότι η Σύρος είναι πρωτεύουσα των Κυκλάδων, έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό, αλλά η Σύρος πρέπει να ξέρουμε ότι έχει υποστεί τη μεγαλύτερη κρίση, έχει ανεργία, οικονομική, έχει ανεργία, έχει πρόβλημα. Από το 2008 μέχρι σήμερα σε όλο το Νότιο Αιγαίο. Έχει πρόβλημα. Έχει ένα ναυπηγείο το οποίο χαροπαλεύει, έχει δεκάδες μαγαζιά επαγγελματίες, οι οποίοι πολύ δύσκολα τα φέρνουν πέρα ή κλείσανε, και έχει ένα ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων που έχει χάσει γύρω στο 40% του εισοδήματος. Λοιπόν. Το μην μείνουμε στις Κυκλάδες, κύριε Βαρνητό. Το θέμα, κύριε Βαρνητό, που είναι ότι ουσιαστικά τώρα έρχεται η εφαρμογή ενός μνημονίου, το οποίο είναι πολύ βαρύ και είναι και φορομπηχτικό. Και εδώ υπάρχει μια αντιστοιχία σε αυτά τα οποία λέγεται. Εννοείται, δεν κόβει δαπάνες του δημοσίου, αλλά φορτώνει γιατί φορολογικά βάρη στους πολίτες. Δεν οικειοποιήθηκε την πατρότητα του μνημονίου ο Πρωθυπουργός, αλλά ουσιαστικά την έχει. Γιατί ουσιαστικά συνέβαλε στην συμφωνία ενός μνημονίου, το οποίο είναι φορομπηχτικό, το οποίο δεν μειώνει δαπάνες, περιττές δαπάνες, αλλά υπερφορολογεί τους πολίτες, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν χάσει τη φοροδοτική τους ικανότητα όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς είναι πολύ βαρύ το μνημόνιο που έρχεται, το βλέπουμε από τα πρώτα μέτρα, τα λέγαμε αυτά προεκλογικά, δεν εισακουστήκαμε δυστυχώς, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή, Οκτώβριος και Νοέμβριος, θα είναι μήνες φωτιά που θα μας έρχονται συνέχεια χαρτιά για πληρωμή στο σπίτι. Μην ξεχνάμε ότι. Λοιπόν, αλλά όσον αφορά το χρέος, κοιτάξτε, το χρέος μία είναι η οδός, την έχουμε χαράξει από το 2012 και δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη. Από τον Νοέμβριο του 2012. Από τον Νοέμβριο του 2012, με την απόφαση του Eurogroup. Δηλαδή θα υπάρξει μία διευθέτηση του χρέους, η οποία ουσιαστικά θα κλειδώνει τα μικρά επιτόκια και θα επιμηκύνει το χρόνο της αποπληρωμής και ο πληθωρισμός θα σβήνει ουσιαστικά έμεσα το χρέος. Αυτή είναι η μόνη διευθέτηση που μπορεί να γίνει και δεν θα υπάρξει άλλη. Και βέβαια όλοι ευχόμεθα να προχωρήσουμε σε αυτό, έτσι, και γρήγορα. Πάμε σε διαφημίσεις, θα παρακαλέσω το control γρήγορα, για να επιστρέψουμε και να δούμε δύο ακόμη θέματα. Το πρώτο θέμα είναι, τελικά, τι έγινε στην Αμφίπολη. Να θυμίσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από ορισμένες πλευρές είχε ασκήσει κριτική τότε στην κυβέρνηση Σαμαρά, ότι προσπαθούσε να δημιουργήσει εντυπώσεις για τα ευρήματα της Αμφίπολης, τροφοδοτώντας έναν μεγάλο ιδεατισμό, ο οποίος έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ότι εξυπηρετούσε προπαγάνδα πολιτική του κυρίου Σαμαρά. Η κυρία Περιστέρη μίλησε σήμερα, να δούμε ποιες είναι οι αντιδράσεις. Και βεβαίως αμέσως μετά τις εσωτερικές εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Σε λίγο.